Πάμε στην τραγωδία που είχαμε στον Αστρομερίτη. Πώς έγινε η τραγωδία, κύριε Γετή? Πώς έγινε, κύριε Κυριάκου, το διερευνούμε. Ναι. Είναι αξιολογήσεις οι οποίες γίνονται επί του παρόντος. Να πω ότι ήταν μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μετά τις 5:40 σήμερα το πρωί. Σε μια προκατασκευασμένη οικία ουσιαστικά, η οποία βρισκόταν σε ανοιχτό χώρο πλησίον της νεκρής ζώνης στον Αστρομερίτη. Δηλαδή εκεί έμενε ο άνθρωπος, εκεί ήταν η κατοικία του. Να σας πω, κύριε Σκούρα. Ναι. Η προκατασκευασμένη κατοικία ήταν ιδιοκτησίας εργοληπτικής εταιρείας. Και ο διαμένων εκεί ήταν εργάτης της συγκεκριμένης εργοληπτικής εταιρείας. Λοιπόν, εμείς ανταποκριθήκαμε, όπως σας είπα, μετά την ενημέρωση που είχαμε για πυρκαγιά, με το σταθμό Λακατάρινα με δύο πυρευεστικά οχήματα. Να πω ότι με την άφηξη των οχημάτων εκεί, διαπιστώθηκε ότι η πυρκαγιά είχε σχεδόν αυτοσβεστεί. Δηλαδή, ναι, πρέπει να εκδηλώθηκε ώρα πριν η πυρκαγιά. Απλά μια μικρή εστία βρήκαμε και μόνο. Και ως ήθιστε, με την έρευνα που έγινε εντός του χώρου προστατικού, διαπιστώσαμε ότι υπήρχε νεκρό άτομο εντός δωματίου, στο κρεβάτι, δυστυχώς. Ενός αλλοναπού ατόμου, ρουμανικής καταγωγής, 41 ετών. Άρα προσπάθησε να ζεσταθεί με κάποιο τρόπο αυτός ο άνθρωπος? Όχι, και... όχι. Κοιτάξτε, να σας πω. Φαίνεται ότι η εστία της πυρκαγιάς βρίσκεται στον χώρο του καθιστικού και της κουζίνας. Λοιπόν, το άτομο αυτό βρισκόταν στον χώρο του δωματίου. Ναι. Προφανώς και δεν προσπάθησε να ζεσταθεί τη συγκεκριμένη ώρα, αλλά εμείς διερευνούμε, όπως είπα και στο αρχικό στάδιο της συνομιλίας μας, το επί της σκηνής. Υπάρχουν, μαζί με την εκτομολογία, μαζί με την αστυνομία, υπάρχουν, η διερεύνηση γίνεται στα πλαίσια και κάποιων ηλεκτρικών συσκευών που βρίσκονται στον χώρο εκεί, αν υπήρχε οποιαδήποτε αστοχία. Επίσης υπήρχε και μια θερμάστρα λογόνου που πιθανότατα να κτηνοβολούσε σε έφλεκτα υλικά. Αυτά είναι τα οποία διερευνούμε. Κύριε Κυριάκου, επί του παρόν. Και ήταν και κλειστά τα παράθυρα, ίσως, και δεν υπήρχε το απαραίτητο οξυγόνο. Να σας πω και αυτό. Ναι. Είναι ενδείξεις όσον αφορά τη διερεύνηση και σίγουρα η διερεύνηση με την αστυνομία επεκτείνεται και πέραν της σκηνής. Γι' αυτό ό,τι λέω είναι με κάθε επιφύλαξη. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά αυτό το οποίο μου ερωτήσετε αμέσως προηγούμενα, θέλω να πω ότι για ακόμα μια φορά αποδεικνύονται τα λόγια μας και οι συμβολές οι οποίες δίνουμε στο κοινό. Γιατί μια κλειστή πόρτα, είτε βρισκόμαστε σε κατάκληση, είτε απουσιάζουμε από τους χώρους μας, μπορεί να αποβεί σωτήριε για τη ζωή μας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα άλλα δύο δωμάτια, τα οποία ήταν μέρος του προκατασκευασμένου προστατικού και ήταν κλειστές οι πόρτες, ο τηρεασμός τους από την πυρκαγιά και το καπνό ήταν μηδαμινός. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κέντρη. Νομίζω αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω με αυτό το οποίο λέω. Κατανοητό, ναι. Και είναι πολλές φορές το οποίο τον αναφέρω. Μάλιστα, έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κέντρη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.